Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να πω κάτι ίσως φαινομενικά σχετικό με τη συζήτησή μας. Θα ήθελα η κυρία Σακελλαροπούλου να καταργήσει αυτή την ετήσια φιέστα που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, που συμπίπτει με την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Αν είναι δυνατόν να εορτάζουμε την ημέρα που θρηνούμε για την καταστροφή, την εισβολή, την κατάληψη της Βόρειας Κύπρου με εκατοντάδες και χιλιάδες θύματα αγνοωμένους κτλ. Και να αντικατασταθεί με ένα μνημόσυνο στη Μητρόπολη για τα θύματα της Κυπριακής τραγωδίας και ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού ή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, το οποίο θα υπενθυμίζουμε, θα υπενθυμίζουν στον ελληνικό λαό, να θυμόμαστε όλοι μας, ότι μία και μόνο λέξη ταιριάζει στη σημερινή ημέρα, μία και μόνο λέξη πρέπει να χαρακτηρίζει την εθνική μας πολιτική στο Κυπριακό, και η λέξη αυτή είναι απελευθέρωση. Εάν δεν υπάρξει απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα και τους επίκους, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση περί διζωνικής, δικοινοτικής, δημοκρατίας, συνεννόησης με τους Τούρκους κτλ. Παρέλκει. Τα αξιοπρεπή έθνη επικεντρώνονται στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η τουρκική εισβολή κατοχή και αυτό πρέπει να λήξει. Εάν δεν λήξει αυτό και αν δεν χαλάσουμε τον κόσμο να λήξει αυτό σε όλα τα διεθνή όργανα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, παντού να ζητούμε να φύγουν οι Τούρκοι πρώτα από την Κύπρο, όλα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να καταλήξουν πουθενά, κύριε Σέντερ. Δεν είναι άσχετο αυτό που είπατε, όμως κύριε Μελετόπουλε, σήμερα εγώ θα το επαναφέρω. Οριζοντίως εκτιμώ, η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος έχει βγάλει, όχι από την ατζέντα, από το λεξιλόγιο της την Κύπρο. Την έχει βγάλει, την έχει αποδεχτεί ως συντεταγμένες στο ΝΑΤΟ. Θα μου πει τώρα κάποιος ότι τεχνικά και οι άλλοι είναι με συντεταγμένες. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό που δεν θέλει η Τουρκία ως κρατική υπόσταση και οντότητα, και στις πρόσφατες συνομιλίες με τον Τούρκο Πρόεδρο η Κύπρος είναι εκτός. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Κύπρος εκτός. Είναι εκτός και οποιαδήποτε συζήτηση για τη Βόρεια Ήπειρο. Είναι εκτός οποιαδήποτε συζήτηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας από τους Τούρκους. Είναι εκτός οποιαδήποτε συζήτηση για την κατάφορη παραβίαση του άρθρου 14 της Συνθήκης Λοζάνης στην Ήπειρο και στην Ένεδο. Είναι εκτός οποιαδήποτε συζήτηση για τις αποζημιώσεις για το 55, για το 71, δηλαδή με τους Τούρκους, είναι εκτός κάθε συζήτηση για το κάζους μπέλι. Πάμε να μιλήσουμε με τους Τούρκους αυτή τη στιγμή, και οι Τούρκοι έχουν σε ενέργεια την ομή απειλή πολέμου από την διεθνοσυνέλευση, παρακαλώ. Λοιπόν, πώς είναι, άρα δεν είναι μόνο αυτό που λέτε πολύ σωστά, είναι και όλα τα άλλα. Και θέλω να πω το εξής, ότι οποιοδήποτε διάλογος με τους Τούρκους πρέπει να βασίζεται, και οποιαδήποτε ανάλυση για τους Τούρκους και οποιαδήποτε συζήτηση για τα εθνικά μας θέματα πρέπει να ξεκινάει από την αυτονόητη διαπίστωση, κύριε Σαχίνη, ότι η Τουρκία έχει πάγιες διαχρονικές επεκτατικές βλέψεις που φτάνουν μέχρι την εξάλληψη του ελληνικού έθνους από την εποχή του Μαντζικέρου, τον 10ο αιώνα. Δεν υπάρχει γενεά Ελλήνων που να μην βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Τούρκους. Ακόμα και η δικιά μας γενιά, εγώ στα Ίμια πήγα στην παρουσίαση καθελοντής. Είχα υπηρετήσει, είχα συμπηρετήσει χιλιάδες άλλοι Έλληνες, δεκάδες χιλιάδες. Το 20, τον Εύρο, σχηματίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, κάθε γενιά από τον 10ο αιώνα αντιμετωπίζει το τουρκικό πρόβλημα. Αν αυτό δεν το βάλουμε στο μυαλό μας καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή ανάλυση, θα ζούμε με αυταπάτες και ψευδεστήσεις και άρα δεν μπορούμε να πάρουμε και σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι η μία, αν θέλετε, η πρώτη προϋπόθεση για μένα οποιασδήποτε αναφορά στα τουρκικά θέματα. Άρα σήμερα, και εδώ θέλω πια τη σκέψη σας, έχω προσέξει που έχετε ξεκινήσει από μία παραδοχή, δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι υπάρχει οποιοδήποτε πολιτικός ή πολιτικό κόμμα ή το σύνολο του πολιτικού συστήματος που θα συνυπέγραφε την παραχώρηση κυριαρχίας. Το διαχωρίζεται όμως από τις συζητήσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εδώ, κατά τη γνώμη σας, αποκωδικοποιώντας μετά το Βίλνιους και μετά την περίφημη συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τις φραστικές διατυπώσεις, την κατάσταση, τι εντοπίζετε, παρακαλώ πολύ? Και θέλω, κύριε Μελετόπουλε, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει και η ιστορία, να υπενθυμίσω, όχι σε εσάς τους ακροατές, ότι λίγο πριν την κήρυξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, 433, οι Αθηναίοι επέβαλαν ένα αυστηρό εμπάργκο στα προϊόντα των Μεγαραίων. Ο λόγος, ως αφορμή, ήταν το αίτημα της Σπάρτης, του Πελοποννησιακού,
η ανάκληση του μεγαρικού ψηφίσματος από τους Αθηναίους. Ήταν τελεσίγραφο. Ο Θουκυδίδης λοιπόν, επειδή όλοι τον επικαλούνται σήμερα οι πολιτικοί, μίλησε για την πραγματική αιτία του πολέμου και είπε ότι ο Περικλής πρότεινε την απόρριψη του τελεσιγράφου των Σπαρτιατών και κατέστησε σαφές στους Αθηναίους ότι υποχωρώντας ακόμη και στο ασήμαντο μεγαρικό ψήφισμα θα δώσουν την εντύπωση αδυναμίας και φόβου με αποτέλεσμα οι Σπαρτιάτες να πετύσουν ακόμη περισσότερα και σημαντικότερα. Αυτό το δίδαγμα του μεγαρικού ψηφίσματος είναι αξίωμα για τις διεθνείς σχέσεις. Για μας είναι. Ακούστε, πολύ σωστά το θέσατε. Εάν η Ελλάδα δεχθεί να μπουν στην ατζέντα ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Άρα αφού δεν έχει ξεκινήσει, δεν μπορούμε να αποκαταλάβουμε τίποτα. Ούτε καν ότι θα ξεκινήσει δεν μπορούμε να αποκαταλάβουμε. Εγώ προσωπικά έχω βάσιμες αμφιβολίες ότι τελικά θα πάμε σε διάλογο, αλλά αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, εάν η Ελλάδα δεχτεί να μπουν σε μια συζήτηση με τους Τούρκους θέματα εσωτερικής δικής μας κυριαρχίας, όπως ας πούμε η παρουσία στρατευμάτων στα ελληνικά νησιά, όπως ας πούμε η τύχη των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της Δυτικής Τράκης, εάν θα τους δικάζει ο μουφτής ή τα λαϊκά δικαστήρια, τα ελληνικά, τα τακτικά, εάν ας πούμε θα υπάρχουν σχολεία στα οποία θα διδάσκεται η τουρκική γλώσσα από μαχητή κτλ. Εάν η Ελλάδα δεχτεί τέτοια συζήτηση, έχει χάσει την τυπική της κυριαρχία και ανεξαρτησία. Θα γίνει κράτος υποτελές στην Τουρκία, κράτος μειωμένης κυριαρχίας, κράτος φιλανδοποιημένο στην Τουρκία, η οποία θα έχει λόγο για την εσωτερική της διακυβέρνηση. Προσοχή! Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, μην δεχτούμε έστω και από καλοπιστία, εγώ εξαντλώ ας πούμε την καλή μου πίστη, έστω και από καλοπιστία, να μπουν τέτοια θέματα. Το αν θα έχουμε στρατεύματα στα νησιά ή τι θα κάνουμε με τους μουσουλμάνους της Τράκης, είναι δικό μας εσωτερικό θέμα. Δεν το συζητούμε. Διμερές θέμα νομικής φύσεως που η Ελλάδα μπορεί να συζητήσει με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Αυτό μάλιστα υπάρχει εκεί μια αμφισημία να το λύσουμε είτε με διμερή συζήτηση, είτε με προσφυγή στη Χάγη, είτε με όποιον άλλο τρόπο. Δεν τίθεται άλλα θέματα που αφορούν το εσωτερικό του ελληνικού κράτους. Παρακαλώ πολύ, το τονίζω, το διακηρύσω, το φωνάζω. Να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία και ίσως και το πολιτικό σύστημα που δεν το έχει ξεκαθαρίσει μέσα του. Λοιπόν, θέλω να σας πω πάντως ότι δεν μπορεί κανένας διάλογος να υπάρχει με την Τουρκία εάν δεν αναγνωρίσει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Είδατε ότι την απέρριψαν τον Τούρκο υποψήφιο από πρόεδρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και η αιτία δεν είναι μόνον ότι δεν συμπαθούν την Τουρκία που είναι ένα κράτος ταραξίας, είναι και ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Πώς θα προεδρεύει η Τουρκία στον παγκόσμιο θαλάσσιο οργανισμό, ναυτιλιακό οργανισμό, εάν δεν έχει δεχτεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και εμείς θα πάμε σε συζήτηση με την Τουρκία χωρίς να έχει η Τουρκία αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο. Ναι, αλλά χωρίς να έχει αναγνωρίσει την αρμοδιότητα των εθνών δικαστηρίων. Ναι, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς, κύριε Μελετόπουλε, όμως αυτή την υποψηφιότητα υποστηρίξαμε, όχι τον Παναμέζο που βγήκε. Να σας θυμίσω. Ξέρω πολύ καλά, αυτό είναι μια συζήτηση για την οποία υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Εντάξει. Όμως θέλω να πω, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα πάμε σε ένα τραπέζι? Εσείς λέτε δεν ξέρω καν αν θα γίνει διάλογος. Μα εδώ πάμε για κοινά υπουργικά συμβούλια το Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε δει ακόμα. Περιμένετε. Α. Εν πάση περιπτώσει. Θα σας πω γιατί. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει προκαλέσει με τον στο θέμα της Σουηδίας, αλλά και με άλλα θέματα, έχει προκαλέσει τη μήνυ μεγάλου μέρους του αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Έχει προκαλέσει τη μήνυ, ας πούμε, της Γαλλίας, γιατί πάρα πολλά δημοσιεύματα στο γαλλικό τύπο λένε ότι η Τουρκία ενισχύει, ας πούμε, τις ταραχές που γίνονται από μουσουλμάνους στη Γαλλία. Έχει προκαλέσει, ας πούμε, ένα είδος συνειδητοποίησης από τον δυτικό κόσμο ότι η Τουρκία δεν ανήκει σε αυτόν. Ότι είναι απέναντί του. Επίσης, ξέρω εγώ, η συμμαχία της με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν, όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια μεγάλη καχυποψία. Η Αμερική έχει μεταφέρει τις υποδομές της στην Ελλάδα από την Τουρκία. Δεν καταλαβαίνω με ποια λογική πιστεύουμε ότι η Αμερική και γενικά ο δυτικός κόσμος θα πιέσει την Ελλάδα να πάει σε διαπραγμάτευση στην Τουρκία για ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
Το αποκλείω τελείως, κύριε Σεκίνη. Γι' αυτό, να μου γι' αυτό είπα ότι έχω αμφιβολίες κατά πόσον αυτός ο διάλογος θα γίνει και ότι αν ξεκινήσει κάποιος διάλογος, εάν θα προχωρήσει. Νομίζω ότι η Δύση δεν τον θέλει αυτό το διάλογο. Θέλει το Ισραήλ, που η σωτηρία του, η γεωστρατηγική, το στρατηγικό του βάθος είναι Κύπρος, Κρήτη, Ελλάδα, Δύση, να τεθεί, να υπαχθεί το Αιγαίο σε ένα είδος συγκυριαρχίας Ελλάδος-Τουρκίας. Το θέλει η Ρωσία. Εγώ και για τη Ρωσία θα αμφισβητώ, που έχει συμμαχία με την Τουρκία. Το θέλει η Γαλλία, το θέλει η Αμερική, που έχει κάνει τρομακτικές επενδύσεις στο Στεφανοβίκη, στην Αλεξανδρούπολη, που έχει επεκτείνει τη Σούδα. Δεν θεωρώ ότι η Δύση αυτή τη στιγμή ευνοεί μια ελληνοτουρκική συνεννόηση σε εισαγωγικά εις βάρος της Ελλάδος, εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και όσοι το λένε αυτό, το χρησιμοποιούν ως άλοθη, δεν αναφέρομαι φυσικά στο, ας πούμε, στην κυβέρνηση και στους λαμβάνοντες αποφάσεις, ενώ όμως ότι όσοι αναλυτές, ας πούμε, υποστηρίζουν ότι η Δύση θα μας πιέσει, μας πιέσει κτλ., θεωρώ ότι είναι άλοθη της δικής τους τουρκοφοβίας και δειλίας. Ερώτηση τρίπλα, αν θέλετε, ή προβοκατόρικη. Ναι. Αν για το αρχιπέλαγος του Αιγαίου δεν τίθεται θέμα, είστε το ίδιο σίγουρος ότι δεν θα υπάρξουν πιέσεις από τον αμερικανικό παράγοντα ή και τον γερμανικό? Βρείτε τα, ρε παιδιά, και εσύ Ελλάδα, άστο τώρα, ρε παιδί μου, μετά τον 28ο μεσημβρινό, δεν ξέρω πώς γίνονται οι συζητήσεις. Βρείτε τα, τώρα για την επίρρεια του Καστελόριζου, του συμπλέγματος, να γίνει ολόκληρη ιστορία και τι θέλετε να συζητάτε για οριοθέτηση με την Κύπρο. Βρείτε τα εκεί να προχωρήσετε σε ένα χώρο ενιαίο όπου όλοι έχει λαβήν από τα αποθέματά του. Και εννοώ το αμυγός κομμάτι νότιο-νότιο-ανατολικά του συμπλέγματος Καστελορίζου στον άξονα με την Κύπρο, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο, κύριε Μελετόπουλε. Εντάξει. Εάν το θέμα τίθεται στην ενέργεια, εδώ έχω να σας πω ότι πρώτον αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα βαδίζει ολοταχώς στην υποκατάσταση των παραδοσιακών μορφών ενέργειας με εναλλακτικές, διότι βλέπετε έξω τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκεί 40 βαθμούς και ο πλανήτης ψήνεται. Επομένως, δεν είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, γενικότερα σε αυτό που θέσατε, λοιπόν, στο θέμα, ας μείνουμε στο θέμα της ενεργειακής σύμπραξης. Εγώ είχα γράψει προ καιρού ένα κείμενο, ένα άρθρο στα νέα, στο οποίο έλεγα ότι μπορεί να βρεθεί φόρμουλα ενεργειακής συνεργασίας με την Τουρκία και τις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν την εξόρυξη κτλ. Υπό τον όρο ότι η Τουρκία θα δεχθεί πλήρως το υφιστάμενο εδαφικό καθεστώς και θα εισπράξει από το κονσόρτσιουμ αυτά που θα αναλογούν στο ποσοστό εδάφους και θάλασσας που κατέχει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, μια χαρά. Να αν η Τουρκία πει ότι δέχομαι τα πράγματα όπως είναι και θα έχω μια συμμετοχή στον ποσοστό μου. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί όμως με κανένα τρόπο να γίνει ένα είδος συνεκμετάλλευσης που θα ανατρέπει τη διασυνοριακή ισορροπία. Αυτό δεν αποκλείεται. Γι' αυτό επιδιώκει η Τουρκία, να αλλάξει την ισορροπία μέσω της εκμετάλλευσης. Αυτό προσοχή, να το θέλω, το επισημαίνω για τους ακροατές σας, ότι η συνεκμετάλλευση μπορεί να γίνει εάν η Τουρκία δεχθεί το υφιστάμενο συνοριακό καθεστώς. Μάλιστα. Αλλά δεν συζητάμε γι' αυτό τώρα. Το καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα που είπατε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα προς συζήτηση πλην της υπαλλοκρηπίδας. Δηλαδή, όλη η συζήτηση αυτή που κάνουν ορισμένοι που λένε ότι ξέρω εγώ, η καημένη Τουρκία έχει πολλά μίλια ακτογραμμές, ότι μην είμαστε μοναχοπάιδες και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Είναι έκφραση. Δεν λέω μειοδοσίας και προδοσίας, λέω όμως ότι είναι έκφραση άγνοιας για το νομικό καθεστώς που διέπει το Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν αλλάζουν αυτά, αυτά έχουν ρυθμιστεί, είναι ξεκάθαρα. Καμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για αυτά τα θέματα, κύριε Σαχίδη. Εσείς καλά το λέτε, αλλά εδώ μου στέλνουν, γιατί ξέρετε, μας αρέσουν και οι ακροατές. Μου στέλνει εδώ η Ρεγκίνα. Καλά τα λέει ο κύριος Μελετόπουλος, αλλά χθες, για παράδειγμα, στο πρώτο πρόγραμμα του δημόσιου ραδιοφώνου, γνωστός δημοσιογράφος μας είπε, ο κύριος Μανδραβέλης, ότι το Κυπριακό δεν αφορά την Ελλάδα γιατί η Κύπρος είναι τρίτη χώρα, ότι για την προσφυγή στη Χάγη δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα γιατί η μόνη μας κυριαρχία στο Αιγαίο είναι τα 6 μίλια και για τον ορυκτό πλούτο δεν μας αφορά, γιατί τον πλούτο φέρνει ο τουρισμός. Άρα, λέει, κύριε Μελετόπουλε, στην Ελλάδα τα συζητάνε ανοιχτά. Εντάξει,
Να σας πω κάτι. Είχαμε όταν ήμουν παιδί στη Σπάρτη, εγώ κατάλαβα από τη Σπάρτη, υπήρχε κάποιος που κυκλοφορούσε στον δρόμο, είχε γυρίσει από την Αμερική, ο άνθρωπος είχε πολλά σοβαρά θέματα ψυχολογικά και κυκλοφορούσε και έλεγε είμαι σε ρίφης. Και κανείς δεν του έφερε καμία αντίρρηση. Μπορεί ο καθένας να βγει και να πει όποια σαχλαμάρα θέλει. Δεν είναι θα μου πείτε, είναι ο καθένας. Δεν είναι απλό σαχλαμάρα, είναι σαχλαμάρα που φύγει. Κύριε Μελετόπουλε, είστε από τους, εγώ το έχω πει, από τους εφιέστερους στην παραγωγή σκέψη. Όχι. Είναι ο καθένας. Εδώ υπάρχει πιο επίσημη δεξαμενή σκέψη στη χώρα, η οποία παρουσίασε μελέτη πριν μερικές ημέρες για το μαξιμαλισμό της Ελλάδας. Και καλό είναι να τα σταματήσουμε αυτά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένας ή δύο. Και μου λέει κάποιος εδώ, ωραία λέει κύριε Μελετόπουλε, τότε πώς εξηγείται ο Πρωθυπουργός να μιλάει για υποχωρήσεις πριν καν ξεκινήσουν οι όποιες τέλος πάντων συζητήσεις? Ωραία, ένα λεπτό να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι οι δημοσιογράφοι όπως ο κύριος Μανδραβέλης, οι διάφοροι αναλυτές και οργανισμοί που βγαίνουν και μιλάνε, που μιλάνε από ανεύθυνη σκοπιά. Όπως και εγώ αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάποιο δημόσιο. Εντάξει, Είμαι ένας αναλυτής, είμαι ένας εκπαιδευτικός που αρθογραφεί για τα εθνικά θέματα. Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων και υπάρχουν και άνθρωποι που αποφασίζουν. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι άλλη κατηγορία από τον Μανδραβέλη. Ο Μανδραβέλης και όποιος βγει και στην τηλεόραση και πετάξει την ανοησία του ή την αστοιχία ότι στα χλαμάρα του δεν έχει κάποια επίπτωση στη λήψη των αποφάσεων. Έχει μια επίπτωση στη διαμόρφωση κοινής γνώμης. Η κοινή γνώμη όμως, κύριε Μανδραβέλη, αυτό απαντάω στους φίλους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να ασχοληθούν μαζί μου, η κοινή γνώμη είναι σταθερή και ακλόνητη σε μια πατριωτική στάση. Σταθερή και ακλόνητη. Όλες οι μετρήσεις της κοινής γνώμης που γίνονται δείχνουν αραγές πατριωτικό μέτωπο του ελληνικού λαού, το οποίο δεν εκφράζουν διάφοροι όπως ο κύριος Μανδραβέλης και άλλοι. Δεν εκφράζουν την ελληνική κοινή γνώμη. Φυσικά οι ελληνικές κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η κοινή γνώμη έχει αυτή τη στάση και επίσης και δεν θέλουν να αυτοκτονήσουν πολιτικά. Αν υποθέσει ότι μια ελληνική κυβέρνηση. Καλά το λέτε, αλλά θα σας κάνω σφήνα πάλι. Έχετε δίκιο. Σωστά το λέτε. Κανείς μας δεν εκφράζει. Έχετε δίκιο. Μεμονωμένες οι απόψεις μας. Το ίδιο ισχύει και για δεξαμενές σκέψεως όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ, από τις οποίες προέρχονται και οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού όμως. Κοιτάξτε να σας πω. Από το ΕΛΙΑΜΕ προήλθε μόνο ο κύριος Ντόκος που είναι ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Από την ώρα που ο κύριος Ντόκος ανέλαβε σύμβουλος ασφαλείας δεν εξτόμησε απολύτως καμία αμφιλεγόμενη. Οι θέσεις του είναι οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, είναι οι θέσεις της ελληνικής βουλής, είναι οι θέσεις του ελληνικού, ας πούμε, αν θέλετε, της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Τώρα το τι λέει το ΕΛΙΑΜΕ που είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός χρηματοδοτούμενος από διάφορες πηγές, από το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Αλλά πάντως είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος μπορεί και εγώ λοιπόν να φτιάξω έναν ιδιωτικό οργανισμό και να λέω ότι πρέπει, ξέρω εγώ, η Ελλάδα να επανέλθει στην τουρκική σφαίρα επιρροής. Ή να λέω ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναπάρει την Κωνσταντινούπολη. Ό,τι θέλω μπορεί να λέω. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ποια είναι η στάση της ελληνικής κοινωνίας εν συνόλο, δηλαδή του Έλληνα πολίτη και όχι του Έλληνα επιχορηγούμενου κυφίνα, ο οποίος γράφει διάφορες ανοησίες δεξιά και αριστερά, του Έλληνα εργαζόμενου πολίτη που έχει την ευθύνη του μέλλοντος της χώρας του έναντι των παιδιών του και έναντι των προγόνων του που θυσιάστηκαν γι' αυτόν. Επομένως, με ενδιαφέρει λοιπόν η θέση του Έλληνα πολίτη και αυτή είναι μια αραγής πατριωτική θέση και με ενδιαφέρει και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την ελληνική κοινωνία έναντι της διεθνούς κοινωνίας. Βεβαίως. Δεν βλέπω σε αυτά τα δύο αυτή τη στιγμή κάποια λίγη. Τώρα, ακούστε, οι πρακτικές, ας πούμε, αυτές τις αποχρώσεις του Μητσοτάκη που τις είδα και εγώ, ας πούμε, σε αυτή τη συνέντευξή του που είπε ότι ναι, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε υποχρεώσεις κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα τις κάνει, κύριε Σαχίνη. Δεν σημαίνουν. Και επιπλέον, ούτε μπορεί νομικά, όχι μόνο θεωρώ ότι πολιτικά δεν πρόκειται να τις κάνει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν μπορεί και να τις κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση να κάνει νομικά υποχωρήσεις που άπτονται στις εθνικές κυριαρχίες. Δεν γίνεται. Δεν μου λέτε, όταν όμως ακούτε τον εκπροσωπεί τη χώρα μας, ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, πόσο μάλλον ένας παντοδύναμος εκλογικά πρωθυπουργός, εκπροσωπεί τη χώρα μας. Όταν σας λέει ότι η έννοια της κυριαρχίας είναι μια σχετική έννοια, τι καταλαβαίνετε? Εντάξει, νομίζω, ακούστε, βασίζομαι στις 100.000 φορές που ο Μητσοτάκης έχει πει μέχρι τώρα και όχι μόνο ο Μητσοτάκης και ο Χατζηβασιλείου που έγινε τώρα ο βουλευτής ερών που έγινε
υπουργός εξωτερικών και άλλοι, ας πούμε, διάφοροι υπουργοί. Έτσι, σύμπαθα, ας πούμε, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει επαναλάβει 100 φορές και ο Μητσοτάκης προσωπικά 100 φορές ότι το μόνο θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους είναι ΑΟΣ Ιθαλοκρηπίδα. Θεωρώ λοιπόν εξ αυτού, προσέξτε, συνάγω λέω εξ αυτού, ότι εννοεί σε θέμα, στα θέματα αυτά ότι μπορεί να υποχωρήσουμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και να αποφασίσει κάποια πράγματα. Για αυτό το μοναδικό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, που δεν θα είναι, ας πούμε, δεν θα δικαιώνουν απόλυτα τις δικές μας αξίες. Δεν πιστεύω ότι πέραν του μοναδικού θέματος που συζητάμε μπορεί να διανοηθεί οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να συζητήσει, να κάτσει στο τραπέζι μας. Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω στα πλαίσια της λογικής. Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι, και κάτι άλλο να προσθέσω, ότι υπάρχει η πολύ σοβαρή έννοια της εθνικής αξιοπρέπειας, για να ξαναπάμε στο Δουκηδίδη, που λέει το εξής, ότι δεν θα κάτσω να μιλήσω με τον Τούρκο σε ένα τραπέζι, εάν δεν ακυρώσω το κάτω του Μπέλη. Δεν θα κάτσω. Δεν θα κάτσω να συζητήσω εάν ο Τούρκος δεν δεχτεί το διεθνές δίκαιο. Εάν ο Τούρκος δεν δεχτεί την απόλυτη 100% ισχύ της συνθήκης της Λοζάνης. Και όταν θα κάτσω στο τραπέζι να μιλήσω, θα θέσω στον Τούρκο εγώ τώρα τις δικές του παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνης. Και γενικά του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή το άρθρο 14 για την Ήπειρο και την Τένεδο, για την αναγνώριση γενοκτονίας, η αναγνώριση των γενοκτονίων είναι πολύ, πολύ σημαντικό θέμα διεθνώς, η αποζημίωση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης για τον πόγκρομ του 15. Έτσι. Αυτά θα τα θέσω αυτά τα θέματα εγώ. Και φυσικά την εκένωση της κατεχόμενης Κύπρου. Αυτά πρέπει να τα θέσει η Ελλάδα, όχι ως μαξιμαλιστικές δικές της, εκτός, ας πούμε, κειμένων νόμων και διατάξεων, ας πούμε, διεκδικήσεις, αλλά ως απέτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου. Μόνο έτσι πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, ο οποίος φυσικά πρέπει να σας πω, να προσθέσω για κάτι άλλο, ότι ήκοθε εννοείται ότι οποιαδήποτε συμφωνία γίνει με την Τουρκία για οποιοδήποτε θέμα πρέπει να κρυθεί υπό την κρίση και της Βουλής και του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να απόσχει ο ελληνικός λαός από μια τέτοια. Αυτή είναι η άποψή μου, είναι καθαρά δημοκρατική. Ζούμε σε μια δημοκρατία, ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, άπτεται των διακρατικών μας σχέσεων με την Τουρκία και το οποίο άπτεται και διαρρυθμίσεων οι οποίες θα γίνουν με την Τουρκία στα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε, στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε πρέπει να υπάρξει συνένεση της Βουλής και του ελληνικού λαού. Δεν είναι μια απόφαση που θα λάβει μια κυβέρνηση χίηση. Θέλω πάντως να σας πω ρεαλιστικά ότι η γνώμη μου προσωπική, η ταπεινότατη γνώμη μου, είναι ότι δεν βλέπετε να... καμία περίπτωση να καταλήξουμε με την Τουρκία. Δεν βλέπετε να προχωρά αυτό. Όχι, δεν το πιστεύω. Οτιδήποτε άλλο όμως εκτός από τη συζήτηση της μίας διαφοράς, οριοθέτης Ιθαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, για σας τότε ανοίγει το καπάκι να ξυλωθεί το πουλόβερ. Κάνω λάθος? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μα δεν νομίζω, να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι και νομικά στέκει μια συζήτηση ή άλλη. Δεν πώς θα πάει μια κυβέρνηση να συζητήσει με τους Τούρκους εσωτερικά θέματα ελληνικά, όπως είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Θα πάει να συζητήσει με τους Τούρκους θέματα κυριαρχίας νησίδων και νησιών, που είναι σαφέστατο. Μπείτε στο site του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε όταν η Τουρκία επιμένει ότι αυτά θα τεθούν, έχεις λόγο να πας να συζητήσεις? Όχι. Ακούστε, γι' αυτό σας είπα, δεν ξέρω αν θα τεθεί, αν θα ξεκινήσει καν ο διάλογος. Εάν η Τουρκία πριν ας πούμε, ξεκινήσει ο διάλογος, πει ότι εγώ στην Ατζέντα θα βάλω αυτά και αυτά, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πει ότι με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω αυτά τα θέματα, διότι είναι θέματα εσωτερικής ελληνικής κυριαρχίας, λίγη συζήτηση. Μάλιστα. Θέλετε να συζητήσουμε το μόνο θέμα? Ευχαρίστω. Θέλετε να συζητήσουμε ένα, ξέρω εγώ, για πολιτιστική και οικονομική συνεργασία και ξέρω εγώ τι, για φιλικές σχέσεις, τουριστικές ανταλλαγές, φοιτητικές ανταλλαγές? Ευχαρίστω. Θέματα ελληνικής κυριαρχίας δεν συζητούμε, λίγη συζήτηση επ' αυτό. Ακούστε, φανταστείτε να πάει τώρα η Ρωσία να πει στην Αμερική ότι σε το θέμα προστασίας της Πανίδας, της Φλωρίδας, της Αλάσκας. Καλά. Την Αλάσκα την αγόρασε η Αμερική από τη Ρωσία. Έχετε δίκιο, αλλά μιλάτε για Ρωσία και Αμερική. Εδώ μιλάμε. Δεν ήθελα να σας πω, ας πάρουμε σε μικρότερα. Το Βέλγιο και η Δανία, λοιπόν. Να σας πω εγώ δύο μικρότερα. Να σας πω τη Γερμανία και τι είναι. Και το είμαστε Ελλάδα και Τουρκία και μέχρι τώρα. Μα με συγχωρείτε, είμαστε το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, χώρα η οποία, ας πούμε, συζεί με έναν πολυπληθέστερο γείτονα, συγκατοικεί με έναν πολυπληθέστερο γείτονα και θα πάει να συζητήσει κάτι που καμία άλλη χώρα που μικρή, που συγκατοικεί με έναν, που γυθνιάζει με έναν
πολυπληθέστερο γείτονα δεν θα πήγαινε ποτέ να συζητήσει. Όχι, βέβαια. Έχετε δίκιο. Αλλά είμαστε. Ο παγκόσμιο καρπαζιό πράκτορα. Δεν έχουμε αίσθηση. Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε, κύριε Μελετόπουλε. Ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που το αναφέρετο δικαίωμά της έως τα 12 ναυτικά μίλια δεν το ασκεί. Και έχει και κάζους μπέλι. Είμαστε. Δυστυχώς. Yeah.